έχουμε μεγάλη χαρά γιατί έχουμε κοντά μας από το Μάλμε της Σουηδίας τον Κωνσταντίνο Κουτσομίχο, τον γνωστό στυλίστα, ο οποίος είναι η ελληνική καρδιά, η δικιά μας καρδιά εκεί, εκτός βέβαια από την Δέσποινα Ολυμπίου και του Σκόζα Μόστρα και τον Αγάφωνα. Και δίνει, όπως έχουμε γράψει και στο T-Live, επιμελείται μάλλον, το πω ωραία, επιμελείται την εμφάνιση της πανέμορφης κουκλάρας πρασινομάτας της Αλιώνα. Καλά το λέω, Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Αλιώνα, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Μάλμε. Γιατί είναι πολύ ωραίο το λες αυτό το καλησπέρα από το μακρινό Μάλμε. Πώς νιώθεις, είσαι τώρα, είμαστε λίγα λεπτά πριν την εμφάνιση για τον τελικό. Ναι. Σου έχεις δει, σου έχεις φτιάξει, σου έχεις στολίσει, τι γίνεται, πες μας. Είμαστε ελάχιστα λεπτά πριν από την εμφάνιση τη δική μας, την εμφάνιση της Ευκορωσίας, την πρώτη, αν θέλεις, εμφάνισή μας, γιατί τα παιδιά είχαν την τύχη και εμφανίζονται, ο Κόζα Μόστρα και ο Γάθωνας εμφανίζονται αρκετά μετά, προς το τέλος. Τους έχουν κρατήσει εδώ οι Σουηδοί διοργανωτές. Τους έχω δει, είναι έτοιμοι, έχουν καλωδιωθεί και σε λίγα λεπτά θα ανέβουν στη σκηνή του Μάλμε Αρένα. Ο ενθουσιασμός σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τεράστιος, δηλαδή πρέπει να το ζήσεις από κοντά για να καταλάβεις το πόσο μεγάλος είναι ο ενθουσιασμός και το πόσο γεμίζουν οι μπαταρίες σου με όλη αυτή την ενέργεια που υπάρχει σε αυτές τις διοργανώσεις. Τι λένε και για τη Λευκορωσία, πώς τα βλέπεις, όταν είσαι άμεσα εμπλεκόμενος με τέτοια θέματα, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να αποκρυπτογραφήσεις γενικά το τι ακούγεται και το τι λέγεται και το τι πρόκειται να γίνει, γιατί δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός και ενδεχομένως κάποιες φορές δεν καταλαβαίνεις και δεν μπορείς να νιώσεις αντικειμενικά τον παλμό που υπάρχει απέναντι σε ένα τραγούδι. Αποφώθηκε η εμφάνισή της μέχρι την είπαν J-Lo. Βέβαια εδώ υπήρξαν κάποιες κακίες, δεν ξέρω αν τα διάβασες, ότι μας θύμισε λίγο μπουζούκια κλπ. Τι έχεις να πεις? Κοίταξε, δεν τα έχω διαβάσει, αλλά σαφέστατα έχω ενημερωθεί και δεν στο κρύβω. Γιατί θεωρώ ευθύνη μου και υποχρέωσή μου να ενημερώνομαι για το τι αντίκτυπο έχει η δουλειά μου πάντα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξέρεις κάτι, θα το πάρω στραβά ή θα επηρεάσει την ψυχολογία μου, οτιδήποτε άλλο. Απλά οφείλω να βλέπω τι feedback έχει όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να σου πω ότι οι Σουηδοί σκηνοθέτες μας δώσανε συγχαρητήρια για τα κουστούμια. Και δεν στα λογοριστικά και σε μένα προσωπικά, τους φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον που γενικότερα είναι μια πολύ λαμπερή και φωτεινή εμφάνιση. Αστειεύτηκαν μάλιστα ότι όταν με ρώτησαν από πού είμαι και τους είπα ότι είμαι Έλληνας, αστειευόμενοι είπαν ότι τέλεια, τους έχεις δύσει με τα ελληνικά χρώματα, γιατί πραγματικά ξέρεις είναι γαλάζιο και λευκό τα χρώματα που έχουμε χρησιμοποιήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, ως προς τα αρνητικά σχόλια, από τη στιγμή που εκτίθεται η δουλειά μου, εκτίθεμαι κι εγώ. Και είναι υποχρέωσή μου να δέχομαι τις κριτικές, αρκεί να μην είναι κακοπροαίρετες και να μην είναι επαφείς. Όταν οι ξένοι δημοσιογράφοι χαρακτήρισαν και παρομοίωσαν την Αλιώνα με την Τζένιφερ Λόπες, όταν έχει περάσει στα ξένα μέσα ότι ο σχεδιαστής που έφτιαξε το ρούχο της Αλιώνα έχει φτιάξει και ρούχα για την Beyoncé, αυτό πραγματικά είναι αυτό που θέλω να κρατήσω εγώ, γιατί αυτά είναι τα κριτήρια που έχουν οι άνθρωποι στο εξωτερικό. Εάν στη λογική κάποιων ανθρώπων αυτό το ντύσιμο είναι ντύσιμο μπουζουκιού, είναι δεκτό, είναι αναλόγως μέχρι που μπορεί να φτάσει ο καθένας. Κωνσταντίνε, θέλω να σε ρωτήσω και το εξής. Μέσα στα αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν και υπόθηκαν εδώ, είναι ότι το φόρμα το έχει φορέσει στο παρελθόν και η Δέσποινα Βανδύ. Βέβαια, αυτό είναι του ίδιου σχεδιαστή, έτσι δεν είναι, του Βρετοβρετάκου. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ένα από τα, αν θέλεις, τα λιγότερο καλοπροαίρετα σχόλια που ακούστηκαν. Θα το θεωρούσα πραγματικά αρνητικό και θα θυγόμουν εάν έγραφε κάποιος ότι το ρούχο που επιλέξαμε με την Αλιώνα ήταν αντιγραφή ενός ρούχου κάποιου άλλου σχεδιαστή. Όμως και τα δύο ρούχα τα έχει δημιουργήσει ο Βρετός Βρετάκος, είναι ρούχα του ίδιου σχεδιαστή. Συνεπώς το να θεωρεί κάποιος ότι ο σχεδιαστής αντέγραψε τον εαυτό του είναι επιοικός αφελές. Ούτως ή άλλως ο Βρετός έχει δώσει πολύ καθαρά το στίγμα του όσα χρόνια δουλεύει. Ακούτε και ζέσταμα παράλληλα που κάνουν οι συμμετοχές λίγο πριν βγουν. Έχει δώσει λοιπόν το στίγμα του, δουλεύει το πιο πρωτογενές, αν θέλει, υλικό στον πλανήτη, τα κρύσταλλα Σβαρόφσκι. Συνεπώς είναι πολύ λογικό τα ρούχα του να θυμίζουν το ένα το άλλο σαν λογική, γιατί είναι σχεδόν παρόμοια τα υλικά του. Έχουν κάποιες πολύ σαφείς και εμφανείς διαφορές, δηλαδή το ρούχο της Δέσποινας
Δεν είχε κρίσταλα, ήταν μεταλλικά πλέγματα τα κρόσια. Η σαλιώτα είναι λίγο, αρκετά μάλλον διαφορετικό το ρούχο. Καταρχάς δεν είναι φόρεμα, είναι κορμάκι. Και αν θέλει, θα το συζητήσουμε και το πράγμα πολύ πιο απλά. Να σκεφτώ λιγάκι και να σου πω ότι μιλάμε για την Eurovision, δεν μιλάμε για διαγωνισμό εύρης τεχνίας. Η απόφαση μας, η απόφαση κοινή που είχαμε με τον Βρετό ήταν ότι επειδή το τραγούδι καλεί αυτούς που τυπούν να χορέψουν στο ρυθμό του τσατσά, αποφασίσαμε να φτιάξουμε πάρα πολύ απλά ένα κορμάκι τσάτσα που φοράνε οι χορεύτριες όταν χορεύουν Latin χορούς. Απλώς αυτό το κορμάκι τυχαίνει να έχει και 80.000 χρήστες Λαζαρόφσκι πάνω. Είναι τόσο απλό. 80.000 έχει. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι φτιαγμένο όλο στο χέρι. Σβαρόφσκι. Ναι. Στο χέρι. Ναι. Είναι μια... Στο χέρι όλο, ναι.